κεντρικός δρόμος από εδώ και ο ΚΑΤ που είναι. Είναι γύρω στα 80 σπίτια. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ στην τοπική κοινότητα, ένα από τα υπέροχα χωριά του Βοΐου. Πώς οι κάτοικοι ζείτε την περίοδο του χειμώνα και με τι δραστηριοποιήστε εδώ? Αυτή τη στιγμή είμαστε 16 άτομα. Είναι όλοι συνταξιούχοι. Πλην εγώ από του καφενείου και καθόμαστε εδώ πέρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Νεολαία δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα πότε το Πάσχα περιμένουν να έρθουν. Με τι δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι, δηλαδή είναι όλοι συνταξιούχοι, δεν μένουν? Όλοι δεν μένουν τίποτα, κανένα. Συνταξιούχοι είναι αυτοί. Θεσσαλονίκη που είμαστε, όλοι είναι Θεσσαλονίκη. Εδώ το χωριό έχει τον υπέροχο ιερό ναό του Αγίου Ευσταθίου και φυσικά είστε ένα χωριό με πολλές δραστηριότητες, ειδικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχουμε κόσμο πολύ, έχουμε γύρω στα 250 άτομα, 300 εδώ είναι. Η πλατεία εδώ γεμίζει και νεολαία και τα πάντα. Τι ζητάτε τώρα από τους τοπικούς φορείς και από την πολιτεία να στηρίξουν το χωριό σας? Ζητάμε να γίνουν δρόμους, το γεφύρι που έχει πρόβλημα, μερικά τέτοια προβλήματα. Τα υπόλοιπα είμαστε στο χωριό εμείς. Η πλατεία δεν τα κάνουμε, δεν έχει πρόβλημα. Αν μπορέσουμε και μπορέσουμε να γίνει η εκκλησία που έχει πρόβλημα. Εντάξει. Τι πρόβλημα υπάρχει στην εκκλησία, κύριε Πρόεδρε? Το πίσω μέρος είναι έτοιμο για να πέσει, που λένε. Ήρθε και ο κύριος Περιφερειάρχης, το είδαν, είπαν ότι θα γίνει. Θα δούμε τώρα.